Καλησπέρα. Συλληπιτήρια για τον Δήμαρχο της πόλης. Ήταν κάτι απρόσμενο, αλλά ανθρώπινο. Είναι κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, πότε θα φύγει ένας άνθρωπος. Μακάρι να μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες. Η υπάρχουσα κατάσταση της Ελλάδας στη διάσωση και το γράμμα για το άμεσο μέλλον. Αυτός είναι ο τίτλος του δικού μου, της δικιάς μου ομιλίας. Η σημερινή κουβέντα έχει να κάνει με την εναέρια διάσωση, με την αναγκαιότητα της εναέριας διάσωσης στη προστασία της ζωής, στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Γιατί η εναέρια διάσωση, από ό,τι καταλάβατε από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, στην ουσία είναι ένα εργαλείο στα χέρια της επίγουσας ιατρικής. Καταλάβατε ότι υπάρχουν χρόνοι, ότι όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Έχουμε κάποια νούμερα εδώ πέρα για τη χώρα μας. Είμαστε 10 εκατομμύρια κάτοικοι, μας έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Ο κύριος Σιούτης στην αρχή είπε κάποια δεδομένα για τις αναμενόμενες αφίξεις για το 2023. Όλοι ζουν από τον τουρισμό. Έχουμε 117.000 οδικό δίκτυο. Ό,τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον που προσπαθεί να σώσει ένα περιστατικό με το ασθενοφόρο οδικός και τις ώρες που απαιτείται για να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια έκταση 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μαζί με τη θάλασσα, που είναι άλλα 300.000 χιλιόμετρα, περίπου φτάνουμε στα 450.000. Μια έκταση σαν τη Γερμανία και την Αυστρία μαζί. Είναι νούμερα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας αυτά, γιατί κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε για πολιτισμό, για θέατρο, τέχνες, κινηματογράφο, τραγούδι, χορό κτλ., πρέπει να σας πω ότι το πρώτο δείγμα πολιτισμού είναι από την πρωτογενή φροντίδα, το να φροντίζει το διπλανό σου. Όταν ρωτήθηκε η Μάργαρετ Μιντ πριν από κάποια χρόνια ποιο είναι το δείγμα πολιτισμού, της είπανε, είπε στους δημοσιογράφους, ένα θεραπευμένο οστό, ένα μοιραίο οστό θεραπευμένο. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, πέντε άνθρωποι που ήταν με προβιές, δίπλα σε μια λιμνούλα για να μπορέσουν να πιούν νερό και να καλλιεργήσουν λίγα χόρτα και να τραφούνε, αυτοί οι πέντε άνθρωποι θέλανε ο ένας τον άλλον και προσπαθούσαν να θεραπεύσουν το μοιραίο οστό. Άμα έσπαγε το πόδι, στο ζωικό βασίλειο, άμα σπάσει το πόδι, είσαι καταδικασμένος να πεθάνεις. Όσο δυνατό ζώο και να είσαι. Είτε είναι λιοντάρι, είτε είναι τίγρης, είτε είναι ελέφαντας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν σκεφτήκανε τότε, δεν σκεφτόντουσαν ότι α, σε μένα θα συμβεί. Προσπαθούσαν. Αν σκεφτόντουσαν, α, σε μένα θα συμβεί, όπως σκεφτόμαστε ίσως εμείς σήμερα, δεν θα είχαμε εμείς την τύχη να υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, θα μας είχαν φάει τα ζώα. Γιατί οι πέντε θα γινόντουσαν τέσσερις, τρεις και δεν θα επιβίωνε κανένας. Οπότε προσπαθήσανε να θεραπεύσουν αυτό το οστό. Και αυτή είναι η αφετηρία πριν από 15.000 χρόνια του πολιτισμού του ανθρώπου. Δεν είναι ούτε τα λαμπιόνια ούτε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Εμείς το έχουμε αυτό σήμερα. Πώς το έχετε καταλάβει? Έχουμε τέτοια εργαλεία, τέτοιες συσκευές. Αυτές είναι συσκευές, όχι σαν αυτές που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Παπαδάκης. Είναι συσκευές διασωστικές. Μάλλον είναι σαν αυτές που ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, δεν είναι σαν τα πολεμικά που ανέφερε στην αρχή. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο τα πολεμικά σκάφη, που είναι για τη διαφύλαξη των συνόρων και καλά κάνουν. Και υπάρχουν και βέβαια κάποια ταξί που πάνε κάποιοι άνθρωποι βόλτα στα κοσμοπολίτικα νησιά. Διασωστικά σκάφη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία για την επίγουσα ιατρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Διάσωση έχουμε. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία. Είναι από ανθρώπους που κάνουν παρέλαση στην 25η Μαρτίου, γιατί μου τέθηκε το ερώτημα από μια θεία μου. Βρε αγόρι μου, είπε, μετά το ατύχημα του παιδιού, μήπως εσείς εκεί στα Τζουμέρκα δεν έχετε διάσωση? Γιατί ο εκφωνητής μίλαγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παρέλαση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διάσωση. Μήπως εσείς εκεί στα Τζουμέρκα δεν έχετε? Γιατί αυτό λένε οι εκφωνητές σε κάθε παρέλαση, ότι παρελάβουν τα τμήματα της διάσωσης. Δεν έχουμε τέτοιες συσκευές που προσγειώνονται μέσα στους δρόμους, δίπλα στα σπίτια, είπαμε. Αυτές είναι οι μικρές συσκευές που υπάρχουν στο εξωτερικό, όχι σε εμάς. Γιατί εμείς την πρωτογενή φροντίδα ακόμα την έχουμε στη θέση 0, στη θέση 0. Όταν μπήκε ο καινούριος χρόνος πριν από λίγες μέρες, είπαμε καλή χρονιά και όλα τα σχετικά,
Αλλά για μένα ναι, στην ουσία είναι το ίδιο, γιατί πριν από 55 εβδομάδες, όταν στις 31/22 έχασα το αγόρι μου 21 χρονών, κόπηκα στα δύο. Είναι διαφορετικό να χάνεις ένα παιδί 2-3 χρονών που έχει πολύ μεγάλη αξία για το γονέα ή ένα μωρό, και διαφορετικά να χάνεις έναν άντρα 22 χρονών. Είναι τρελή διαφορά, κανένας να με βρεθεί στη θέση μου. Το παιδί το χάσαμε γιατί δεν μπορούσαν να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το γνωρίζετε όλο αυτό το πράγμα. Και αργά, αργοπέθανε στα χέρια, ενώ είχε δύναμη, μιλούσε. Αργοπέθανε στα χέρια μου, αργά, βασανιστικά, μετά από 5 ώρες ξεψύχησε. Τι μας έδειξε όμως ο Ερμής? Μας έδειξε όλη αυτή την αναμπομπούλα. Μας έφερε σε αυτό το διάστημα να καθόμαστε να ψάχνουμε. Μίλησα με την Ελληνική Εταιρεία Επίγουσας Ιατρικής. Βρήκα τα αρχεία τους, πόσα επίγοντα περιστατικά υπάρχουν. Ήταν μια μελέτη, μια έρευνα, γιατί αυτή η έρευνα προέκυψε για να φτιαχτούν τα ΤΕΠ, για να φτιαχτούν οι επιγοντολόγοι με εξειδίκευση που πλέον βγαίνουν από το φθινόπωρο του 2022. Και μιλούσε για 5 εκατομμύρια συνολικά περιστατικά στην Ελλάδα. Το παίρνω τηλέφωνο. Του λέω: Πρόεδρε, είναι αληθινά αυτά τα νούμερα? Είναι τρελό νούμερο. Μου λέει: Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι έτσι τα νούμερα. Γιατί πολλοί κάνουν άσκοπη χρήση ασθενοφόρου, είναι γείτονες και πηγαίνουν στα νοσοκομεία και δηλώνονται σαν επίγονο περιστατικό. Ναι, του λέω: Το νούμερο είναι μεγάλο, είναι 5 εκατομμύρια. Να πούμε ότι δεν είναι 5 εκατομμύρια. Πόσα θέλετε να πούμε, 4? Θέλετε να πούμε ότι είναι 3? Να πούμε ότι είναι 2 εκατομμύρια τα περιστατικά της Ελλάδας, τα επίγοντα? Μήπως θέλετε να πούμε ότι είναι 1 εκατομμύριο τα επίγοντα περιστατικά? Ας πούμε ότι είναι 1 εκατομμύριο, όχι 5. Τα άλλα 4 εκατομμύρια ότι είναι ψέματα, είναι στα χαρτιά. Οι ιατρικές έρευνες δείχνουν ότι το 4%, 4-5% από αυτά τα επίγοντα περιστατικά είναι τα υπερεπίγοντα. Είναι αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι αυτά που θα πρέπει στα 5, 10, 15 λεπτά, ανάλογα με το χρώμα που τα χαρακτηρίζει. Αν είναι κόκκινα, είναι στα 5 λεπτά πρέπει να τα σώσετε. Αν είναι πορτοκαλί, πρέπει να τα σώσετε στα 15 λεπτά. Και ούτω καθεξής, και καταλήγουμε στις 2 ώρες. Μετά τις 2 ώρες δεν είναι επίγον περιστατικό. Μετά τις 2 ώρες είναι ραντεβού. Είναι προγραμματισμένη αεροδιακομιδή. Είναι προγραμματισμένο να έρθει το ασθενοφόρο να σε πάρει. Δεν είναι επίγον περιστατικό. Το ελέγχεις. Ποιο είναι το νούμερο? Από το 1 εκατομμύριο, ποιο είναι το νούμερο, το 4-5% στην Ελλάδα? Μπορείτε να το βρείτε. Είναι 40.000 περιστατικά. Είναι 40.000 άτομα που δεν τα πρόλαβα. Είναι αυτά τα 40.000 άτομα που φεύγουν κάθε χρόνο. Γι' αυτό και η ΕΛΣΤΑΤ, γιατί μάθαμε από την ΕΛΣΤΑΤ, ότι κάθε χρόνο έχουμε 125 με 130.000 θανάτους. 142.000 άνθρωποι πέθαναν το 2022. 143.000 άνθρωποι πέθαναν το 2021. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, δεν είναι στο μυαλό μου. 130 ήταν το 2019, 128 ήταν την προηγούμενη χρονιά. Αν κάνετε με το κομπιουτεράκι έναν υπολογισμό και δείτε ότι 128.000, δεν σας λέω 140, διά 365, σας βγάζει 350 άτομα την ημέρα. Από τα 350 άτομα είναι άνθρωποι που δεν αθλούνται, είναι άνθρωποι που δεν τρώνε καλά, είναι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και είναι και άνθρωποι που δεν τους προλαβαίνουν. Ξέρετε πώς είναι κάθε μέρα που δεν τους προλαβαίνουν? Πώς είναι κάθε μέρα που δεν τους προλαβαίνουν? 80 άτομα, 90 άτομα, 100 άτομα. Αυτοί φεύγουν κάθε μέρα που δεν τους προλαβαίνουν. Και αν το διαιρέσει με τις 24 ώρες, αρχίζει το νούμερο και σε τρελαίνει και δεν κοιμάσαι. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτό είναι που μας έμαθε ο Ερμής. Μας έδειξε αυτά τα μονοπάτια. Γιατί εγώ πήγαινα στο βουνό και δουλειά μου ήταν άλλη, καθηγητής αθλημάτων. Να πηγαίνω κόσμο και να τους διδάσκω πώς να σωθούν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έμαθα επίσης τι είναι το ΕΚΑΒ, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Ιδρύθηκε το 1985 για αυτό το λόγο. Για να μπορεί γρήγορα να βοηθάει τον κόσμο. Από όλα αυτά που είπαν οι γιατροί στις προηγούμενες ομιλίες. Πνευμονικά, καρδιακά, αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού και ούτω καθεξής. Επιληπτικές κρίσεις και ίσως και πολυτραυματίες που είναι στην άσφαλτο, πεσμένοι. 12.000 είναι τα περιστατικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Από παιδάκια και ενήλικες που σφάζονται με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Και αυτούς δεν τους προλαβαίνουν. Μάθαμε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που περιγράφηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Η ΡΕΓΑ, η ΑΝΤΑΤΣΕ, η DRF και τόσες άλλες. Τι μάθαμε όμως? Μάθαμε ότι κάθε σπίτι έχει μια ιστορία, σαν τη δικιά μου, σαν τον Ερμή. Κάθε σπίτι έχει μια τέτοια ιστορία. Μάθαμε να πολεμάμε μαζί,
να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε για μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους προλαβαίνουν. Δεν λέμε για τους υπόλοιπους, μιλάμε για αυτές τις 40.000 που δεν τους προλαβαίνουν κάθε χρόνο. Φυσικά όλα αυτά που μάθαμε και όταν είδαμε ότι υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν αυτό το πράγμα και μηχανισμοί και κράτη εδώ και 70 χρόνια, ήταν αδιανόητο, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι λυμένο πρόβλημα για την Ελλάδα. Εγώ ασχολιόμουν με το βουνό και τρεις μέρες πριν, όταν είχα συμμετέχει και μια διάσωση στα Θεοδόργιανα, για να σωθεί ένας πυροσβέστης, είχαν έρθει ελικόπτερα. Δεν ήξερα τι είδους ελικόπτερα είναι, απλά ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε και πήγε σπίτι του, μετά από τη βοήθεια που του παρέχαμε. Τι άλλο μάθαμε? Μάθαμε ότι η πυροσβεστική είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τη διάσωση των ατόμων παντού. Είτε είναι βουνό, είτε είναι θάλασσα, είτε είναι ποτάμι, είτε είναι λίμνη, είτε είναι τροχαίο, είτε είναι σιδηροδρομικό, είτε είναι αεροπορικό, είτε είναι μέσα σε δάσος, είτε είναι κάτω από ερείπια, είτε είναι μέσα σε ανελκυστήρες. Βάσει νόμου. Υπάρχει ο νόμος 4662 του 20 και στο άρθρο 75 στην παράγραφο Β το αναφέρει πολύ καθαρά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι 8 ΕΜΑΚ που είναι ανά την Ελλάδα. Είναι ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών. Δεν τα ξέραμε όλα αυτά τα πράγματα και αν τα ξέραμε γενικά. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουμε. Τέτοιες συσκευές δεν έχουμε. Υπάρχουν σε άλλα μέρη. Βλέπετε ότι το προσωπικό είναι 3-4 άτομα. Δεν υπάρχουν περισσότεροι που είναι μέσα. Σας εξηγήσαν οι προηγούμενοι ειδικοί για ποιο λόγο είναι αυτό. Εγώ όταν έκανα μαθήματα και έκανα τις σχολές, έλεγα στον κόσμο τι ρούχο να φορέσει, τι παπούτσι, πώς να είναι στο βουνό καλύτερα εξοπλισμένος και με σωστότερα ρούχα, όχι τα ρούχα που φοράμε και είμαστε σήμερα εδώ, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επιβίωση και φυσικά σε όλα αυτά τα υλικά η τελευταία οδηγία είναι οι πρώτες βοήθειες, πώς να δέσεις ένα πόδι, ένα χέρι, τι θα πάθεις στη διάρρεια και μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα καλείς το 112, αυτό τους έλεγα. Τι είναι το 112? Είναι το τηλέφωνο άμεσης ανάγκης. Ότι αν καλέσεις αυτό το τηλέφωνο, βλέπουν το στίγμα σου και έρχονται να σε σώσουν. Γιατί αυτό το πράγμα ξέραμε και αυτό διδάσκαμε τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν έγινε στην περίπτωση του Ερμή αυτό το πράγμα. Καλέσαμε το 112 στις 1:05. Ξέραν από τις 1:05 που ήμασταν, ήξερε η αστυνομία, η πυροσβεστική τα πάντα και η βοήθεια δεν ερχότανε. Κάπου έχω κάνει λάθος. Κάτι έχω πει ψέματα στους μαθητές μου τόσα χρόνια. Και γι' αυτό σταμάτησα, δεν το ξανακάνω. Σταμάτησα να διδάσκω. Και δεν πρόκειται να διδάξω εάν δεν υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει και θα σας εξηγήσω στην πορεία. Γιατί όταν διδάσκεις τι ρούχο θα φορέσει σε κάποιον, τι παπούτσι και τι αρβίλα, του το κάνεις για να είναι καλύτερος, ασφαλέστερος και να μπορείς να επιβιώσει. Και όταν η χειρότερη οδηγία που του δίνεις είναι ότι θα πάρεις το 112 και λες στον πατέρα του: μην ανησυχείς, ο γιος σου είναι μαζί μου ασφαλής. Του τα έχω πει όλα, του τα έχω διδάξει όλα και ξέρω τι γίνεται. Του έχει πει ένα μεγάλο ψέμα. Και δεν διδάσκω για να μην ξαναβρεθώ σε μια τέτοια θέση που βρέθηκα με το παιδί μου. Δεν θα ήθελα να μπορέσω να δικαιολογηθώ σε κανέναν πατέρα, δεν θα μπορούσα να δικαιολογηθώ σε κανέναν πατέρα, σε καμιά μάνα, σε καμιά σύζυγο και σε κανέναν σύζυγο. Για την κατάσταση που θα είχα στα χέρια μου, την ανεξέλεγκτη, γιατί πίσω από εκεί θα ήταν ο μηχανισμός ο ελληνικός που δεν υπάρχει. Είναι στην κατάσταση zero, ακόμα, 55 εβδομάδες μετά που μιλάμε. Πολύχρωμες συσκευές από διαφορετικά μέρη, κάθε μία έχει το χρώμα της, αλλά έχουν κοινό μέγεθος και κοινό σκοπό, να σώζουν ζωές. Όταν παίρνεις το 112, ο τηλεφωνητής, ο χειριστής βλέπει το στίγμα σου, τώρα πλέον, από το Μάρτιο του 22 και μετά, γιατί όταν πήραμε το 112, ο χειριστής δεν έβλεπε το στίγμα μας. Είναι κάτι που πέτυχε ο Ερμής μετά το θάνατό του. Από το Μάρτιο του 22 βλέπει πλέον ο χειριστής τη θέση σας και από το φθινόπωρο του 22 βλέπει και τη θέση των τουριστών που είναι στην Ελλάδα. Γιατί μεσολάβησε ένα διάστημα μέχρι να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι πάροχοι αυτές τις πληροφορίες να τις δίνουν στην πολιτική προστασία. Ενώ εμείς το είχαμε στα κινητά μας σαν ενημέρωση όλα αυτά τα χρόνια από την Google. Γιατί όταν η Google σου δίνει ένα χρώμα μπλε, σημαίνει ότι τα κινητά στον δρόμο είναι αραιά και κινούνται. Όταν το χρώμα είναι πορτοκαλί, είναι με μικρότερη ταχύτητα και πιο πυκνά. Και όταν το χρώμα στη διαδρομή που ακολουθείς είναι κόκκινο, σημαίνει ότι έχει σταματήσει, είναι πυκνά τα κινητά και σχεδόν σταματημένα. Η Google το έβλεπε σε πραγματικό χρόνο, η πολιτική προστασία δεν μπορούσε να το δει μέχρι το Μάρτιο του 22. Και εμείς ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, όπως ήταν και παλιότεροι άνθρωποι. Οι άνθρωποι στο μάτι καήκανε γιατί δεν υπήρχε ειδοποίηση, εξερχόμενο σήμα. Οι άνθρωποι όμως την Πεντέλη τον Αύγουστο του 22 σωθήκανε γιατί υπήρχε εξερχόμενο σήμα. Και αυτούς τους έσωσε ο Ερμής.
6.000 άνθρωποι που απεγκλωβιστήκαν στην Πεντέλη λόγω των πυρκαγιών απεγκλωβιστήκαν και φύγανε γρήγορα γιατί υπήρξε εξερχόμενο σήμα. Από το 112 φυγέτε και γόσαστε. Είναι αυτό που ακούμε τώρα όταν έρχεται κάποια καταιγίδα σαν την Μπάρμπαρα. Προφυλαχτείτε γιατί έρχεται η καταιγίδα Μπάρμπαρα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν τέτοιες εικόνες στην Ελλάδα, είναι εικόνες από το εξωτερικό. Η διάσωση σε ένα επίγον περιστατικό είναι γρήγορη, πρέπει να είναι γρήγορη. Το ευνίδιο περιστατικό δεν έχει ώρα. Ακούσατε τους προηγούμενους ομιλητές, δεν θέλω να σας κουράζω, η ώρα είναι περασμένη. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στην παραλία από ένα έντομο, ενώ πάω βόλτα με το παιδί μου, δεν έχει προγραμματισμό αν θα είναι μέρα ή η νύχτα. Είναι πράγματα που σας είπαν οι γιατροί προηγούμενα, δηλαδή τι είναι αυτά τα ευνίδια περιστατικά. Είναι μυοκαρδίτιδα, είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονικά, σκολικοειδίτιδες, ανώτερο πεπτικό αιμορραγίες, μπορεί να είναι και πολυτραυματίας. Εικόνες από το εξωτερικό, παντός καιρού αυτοί οι άνθρωποι, 24-7, δηλαδή δεν έχει για αυτούς τους ανθρώπους ούτε αργίες, ούτε μονές και ζυγές ημέρες. Είναι κάτι όμως που δεν το ξέρουν, δηλαδή δεν έχουν ανακαλύψει ότι εδώ στην Ελλάδα εμείς έχουμε μονές και ζυγές ημέρες, ότι τα κέντρα υγείας της Ελλάδας έχουν μονές και ζυγές ημέρες, ότι η Πάργα κάτω που έχει κέντρο υγείας έχει μονές και ζυγές ημέρες, ενώ έχει τουρίστες, κόσμο. Εκεί ο τουρίστας πρέπει να αποφασίσει αν θα αρρωστήσει μονή ή ζυγή ημέρα, όταν κάνει τις διακοπές του το καλοκαίρι. Και ας είναι από κάποια χώρα της Ευρώπης που προέρχεται και εκεί δουλεύουν 24-7, εδώ πρέπει να ξέρει αν θα αρρωστήσει μονή ή ζυγή ημέρα. Γιατί αν είναι αντίθετη ημέρα, θα τον φέρουν μέχρι τα Γιάννενα. Και ούτω καθεξής. Θα συνεχιστεί η πορεία του μέχρι να φτάσει κάπου, και αν φτάσει και αν καταλήξει. Για να έχει διάσωση η Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η οδηγία. Αυτή η οδηγία δηλαδή να θεσμοθετηθεί. Δηλαδή, όταν ο ΠΟΗ το 75 έβγαλε την οδηγία 7 λεπτά, 7-8 λεπτά σε αστικό περιβάλλον και 15-20 λεπτά σε μη αστικό περιβάλλον, και αυτό έγινε το 75, εμείς τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε το 85 ένα ΕΚΑΒ, αλλά χωρίς αυτή τη θεσμοθέτηση. Στο εξωτερικό το έχουν. Γι' αυτό και όλα αυτά τα μέρη έχουν στα ασθενοφόρα τους καταγραφικά για να βλέπουν τη θέση τους, όπως έχουν σε εμάς αυτοί που πουλάνε σουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε σουβλάκια και πίτσες και e-food έχουν καταγραφικά στα μηχανάκια και στα αυτοκίνητα, ενώ εμείς στα ασθενοφόρα δεν έχουμε καταγραφικά. Γιατί η πίτσα ή το e-food έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή. Αυτό φάνηκε από μια έρευνα που έγινε το 2019, η οποία μελετηθήκανε ο χρόνος απόκρισης της Ελλάδος, της Αθήνας κυρίως, γιατί μελετούσαν μεγάλες πόλεις και πολλών άλλων ευρωπαϊκών και ανά τον κόσμο πόλεων. Υπήρχαν ανταποκρίσεις στα 4 λεπτά, σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΗ, είναι 7 με 8 λεπτά. Αλλά υπήρχαν πόλεις που ήταν στα 4 λεπτά, στα 4,5, στα 5, στα 6, στα 6,5, στα 7, στα 10. Και φυσικά υπήρχε και η Αθήνα με το ρεκόρ των 30 λεπτών. Αρνητικό ρεκόρ προς τα κάτω τελευταία. Δεν ξέρουμε τι έχουν τα Γιάννενα, τι έχουν άλλες πόλεις. Η Αθήνα ήταν αυτή που είχε μελετηθεί. Και πιστεύω αυτά τα πράγματα χρόνο με το χρόνο να αλλάξουν, να δώσει ο Ερμής και την έναρξη ώστε να παρασύρει και άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μιλάμε για ανάπτυξη και για πολιτισμό. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για πολιτισμό. Πρέπει να έχουμε έτοιμες τις παροχές βοήθειας, έτοιμες τις παροχές εστίασης, έτοιμες τις παροχές διαμονής και μετά να φωνάζουμε τους ξένες. Μετά να πηγαίνουμε να λέμε στους tour operator, ελάτε να μας αφήσετε τα λεφτά σας. Άλλο ένα πλήρωμα από την Ολλανδία, η Ολλανδία κακομοίρα δεν έχει βουνά, αλλά έχουν ένα αέρια διάσωση. Γιατί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και καταλάβατε, τα ορεινά περιστατικά, επειδή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελεύθερου χρόνου του ανθρώπου, της δραστηριότητας, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα, όχι να ανεβαίνει σαν τρελό στο βουνό, όπως ήταν ο γιος μου, γιατί ο γιος μου ίσως να ήταν τρελός που ανέβηκε στο βουνό. Θα μπορούσε να είναι ένας απλός περιπατητής, θα μπορούσε να πάει το ίδιο. Θα μπορούσε να το δαγκώσει ένα έντομο στο λαιμό και να πριστεί και να πεθάνει από ασφυξία. Όπως και ένα μικρό παιδάκι που πάει βόλτα με τον μπαμπά του για να δει τις πεταλούδες. Ή να τον δαγκώσει μια οχιά που αμέσως μετά το χειμώνα η οχιά έχει πολύ ισχυρό δηλητήριο και δεν πρέπει να κινηθείς, πρέπει να σε πάνε γρήγορα στο νοσοκομείο. Δεν μπορείς ούτε να τρέξεις ούτε να περιμένεις πολλές ώρες, αλλιώς πέθανες. Το αίμα θα πάει, το δηλητήριο θα πάει στην καρδιά. Και αυτοί οι άνθρωποι φυσικά φοράνε μάσκες γιατί είναι κατά τη διάρκεια του COVID, που εμείς φυσικά
κατά τη διάρκεια του COVID είχαμε μεταφορία με τους ασθενείς εκτεθειμένους, οπότε μπαίνανε στα ασθενοφόρα, μετά έπρεπε να πληθεί το ασθενοφόρο 40 λεπτά, να ψεκαστεί κτλ. Για να πάρουμε άλλο περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν κάποιες κάψουλες ειδικές, τα φορεία είναι, οι ασθενείς είναι μέσα σε κάψουλες, οπότε πηγαίνανε από αποστολή σε αποστολή. Είναι εργαλεία όλα αυτά, έτσι, είναι εργαλεία που έχουν ανακαλυφθεί, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, είναι εργαλεία που έχουν ανακαλυφθεί, που υπάρχουν, που δουλεύουν ανά τον κόσμο και δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τίποτα. Δεν είμαστε 15.000 χρόνια πριν, όταν εκείνοι οι άνθρωποι ανακαλύψαν πώς θα θεραπεύσουν ένα κούτι. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Καταστάσεις επίγοντων περιστατικών, τις έχετε ακούσει χίλιες φορές, μη σας ταλαιπωρώ. Να ξέρετε ότι τα περιστατικά είναι στις πρώτες κατηγορίες, οι πολυτραυματίες είναι σε πολύ μικρό ποσοστό και ειδικά τα ορειβατικά. Σκεφτείτε ότι στη Γερμανία έχει 300 περιστατικά κάθε μέρα, που αυτό σημαίνει, θα μου πει, η Γερμανία είναι, δεν είναι σαν και εμάς. Ναι, είναι 8 φορές σαν και εμάς. Γι' αυτό και οι αριθμοί δικοί μας είναι μικρότεροι. Γι' αυτό οι Γερμανοί σώζουν 109.000 περιστατικά κάθε χρόνο. Μακάρι να μπορούσαμε να σώσουμε τα 20.000 περιστατικά από τα 40.000 περιστατικά που μας φεύγουν. Θα είχαμε 20.000 ανθρώπους περισσότερους κάθε χρόνο ανάμεσά μας. Να δουλεύουν, να ζουν, να προοδεύουν και να βοηθούν στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Αυτό που θέλουμε. Δεν έχουμε τέτοιες συσκευές να προσγειώνονται δίπλα στις καραμπόλες και στους δρόμους και στα χωριά. Ξεχάστε, είναι εικόνες από το εξωτερικό. Φυσικά, για να μπορεί κάτι τέτοιο να λειτουργήσει, πρέπει να έχει μηχανήματα έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν κάποιες αιμοδυναμικές σταθεροποιήσεις στον τραυματία ή στον παθόντα την ώρα που φτάνει στο περιστατικό. Είναι πράγματα που ακούσατε από τους γιατρούς πριν λίγο. Τα προσπερνάω γρήγορα, γιατί δεν είναι και η ώρα περασμένη και δεν χρειάζεται να τα ακούτε πολλές φορές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι για να γίνουν, όταν θα γίνουν όλα αυτά, τότε θα λέμε ότι υπάρχει διάσωση, τότε θα λέμε ότι υπάρχει παροχή πρώτων βοηθειών. Παντού, παντός καιρού, σε οποιασδήποτε συνθήκες, ανάμεσα στα δάση και στα κρύα. Είναι η δουλειά τους και το κάνουν κανονικά, όπως το κάνει ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος μέσα στα Γιάννενα. Πράγματα που έχετε ακούσει, δεν θα επιμείνουμε. Ελπίζω να δούμε τέτοιες σκηνές, να μπορούν οι πιλότοι κάποια στιγμή στην Ελλάδα που κάνουν διάσωση να είναι δίπλα σε βράχια, δίπλα σε καλώδια, δίπλα σε πολυκατοικίες, με τέτοια ακρίβεια όπως οδηγάει ένα παιδάκι ένα ποδήλατο. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον Ερμή, αρχίσαμε να συζητάμε για ορεινή διάσωση, όπως είχαμε συζητήσει και παλιότερα με συναδέλφους οδηγούς βουνού και είχαμε πλησιάσει υπουργούς κυβερνήσεις και όλοι μας σταματούσαν όταν μιλούσαμε για τα περιστατικά. Πόσα περιστατικά έχετε, ρε παιδιά, στο βουνό? 5, 10, 15, 20. Πριν λίγες μέρες μου λέει ένας άνθρωπος, γιατί να γίνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και να μην γίνει στο Λιτόχωρο. Του λέω, γιατί, πώς το εννοείς? Μου λέει, το Λιτόχωρο έχει πολλά περιστατικά, Όλυμπος. Πόσα περιστατικά, του λέω, έχει Όλυμπος κάθε χρόνο? 5. Όχι, μου λέει, τι 5. Άρχισε να αγριεύει. Έχει 10, του λέω, έχει 15. Έχει 20. Όχι, μου λέει, δεν έχει και 20. Του λέω, ξέρεις τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε το ελικόπτερο που θα είναι στη Θεσσαλονίκη να μπορεί να σώζει 8 με 10 ανθρώπους κάθε μέρα. Με κοίταγε σαν να είμαι χαζός. Του λέω, θέλω αυτό το περιστατικό να μπορέσει να σώσει αυτόν που καυγάδισε στη Χαλκιδική και αιματοκυλίστηκε επειδή κοίταξε την γυναίκα του διπλανού και τον σφάξανε. Θέλω τον τελιβερά που τον πάτησε το γιοταχή ή το φορτηγό και είναι επίγον περιστατικό να τον πάρουν και αυτόν. Θέλω τον άλλον που έχει έμφραγμα του μυοκαρδίου να τον πάρουν και αυτόν. Και θέλω αυτό να γίνεται κάθε μέρα. Αν δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα, δεν είναι βιώσιμο κάτι τέτοιο και έχουμε αποτύχει. Αν περιμένουμε να σώσουν τους 5 ορειβάτες του Ολύμπου, τον ένα στα Τζουμέρκα και άλλον ένα στην Κρήτη, αυτό δεν το κάνουν πουθενά στο πλανήτη, σε καμία χώρα. Σώζουν όλο τον κόσμο, το έχετε καταλάβει αυτό. Και αυτό είναι που πασχίζουμε και αγωνιζόμαστε να γίνει. Τρελές σκηνές ανάμεσα σε πάγους που ο διασώστης κάνει τη δουλειά του. Εμείς δεν έχουμε τέτοια παιδεία. Μερικοί λένε ότι είναι δύσκολη η Ελλάδα γιατί έχει ψηλά βουνά, ότι έχει ισχυρούς ανέμους. Έχω ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και αναρωτιέμαι, αλήθεια, εμείς έχουμε ένα βουνό που η υψηλότερη κορφή του είναι περίπου 3.000 μέτρα, λίγο λιγότερο. Οι Άλπες με τα 3.500, 4.000, 5.000 μέτρα, με τους αέριδες που έχουν εκεί πάνω, δεν έχουν συνθήκες άγριες. Όταν τα λίθη σταματάνε στα χιονοδρομικά γιατί υπάρχουν 150 χιλιόμετρα, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Τι έγινε? Φτιάξαμε μια ομάδα. Το Μάρτιο του 2022. Φτιάχτηκε από φίλους αυτή η ομάδα, άρχισε να πιέζει. Καταφέραμε να, μέσα από την πίεση, βγάζοντας περιστατικά, βγάζοντας επιστημονικά άρθρα, μαζεύοντας γνώση από το εξωτερικό, γιατί μας έκανε ο Ερμής να ψάχνουμε αυτό το μονοπάτι, καταφέραμε
να γίνει ένας νόμος. Έγινε διαβούλευση το φθινόπωρο και τον Νοέμβριο ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Ο 49-89 του 22. Ψηφίστηκε στις 3 Νοεμβρίου. Έχει το όνομα του Θεοφάνη Ερμή. Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Έρευνας Διάσωσης. Πήρε το όνομα του παιδιού γιατί ξεκίνησαν όλα. Μακάρι να μην είχε πάρει το όνομα του δικού μου παιδιού και να είχε πάρει το όνομα κάποιου άλλου παιδιού. Το θέλουμε αυτό? Όχι. Μακάρι να το είχαν κάνει χωρίς να έχει πάρει κανένας το όνομα. Να το είχαν σκεφτεί νωρίτερα. Έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις. Έχουν περάσει πάρα πολλοί πρωθυπουργοί. Είναι πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό δεκαετίες. Έτυχε σε αυτούς. Όπως έτυχε σε μένα. Όπως έτυχε σε εσάς να ακούτε αυτό το βράδυ. Σε αυτό το νόμο περιγράφονται όλα πολύ σωστά. Μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε, το ΦΕΠ. Περιγράφεται η έννοια της διάσωσης, την οποία πρέπει στη διάσωση πλέον να υπάρχει κατάλληλα υγειονομικό προσωπικό, πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή προσωπικό με πιστοποιημένες υγειονομικές γνώσεις. Δεν θα ανεχτούμε πατέντες, δεν θα ανεχτούμε καμία έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, οποιαδήποτε δηλαδή στην παροχή έκπτωση, στην παροχή πρώτων βοηθειών. Θα γίνουν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όλα αυτά, το ορίζει ο νόμος. Πρέπει να γίνουν βήματα. Και πρέπει να βγουν αυτή τη στιγμή να μας πούνε ποια βήματα έχουν γίνει από τον Νοέμβριο. Γιατί όταν ψηφίστηκε τον Νοέμβριο στις 40 εβδομάδες από το θάνατο του παιδιού μου και σήμερα έχουμε 55 εβδομάδες, 15 εβδομάδες μετά, θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Πρέπει να έχουν γίνει κάποια βήματα και να βγουν να μας τα πούνε και θα πρέπει αυτά τα βήματα να μας πούνε πού οδηγούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο νόμος αυτός φυσικά υποστηρίζει το έργο της πυροσβεστικής, είναι στην πολιτική προστασία, υπάγεται εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ότι υλικοτεχνικό, προσωπικό, υποδομή, προσωπικό, γνώσεις, εκπαίδευση, όλα αυτά θα πάνε στην πυροσβεστική. Τα πρώτα χρόνια θα προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, οπότε τα πρώτα χρόνια θα είναι με ξένα μέσα, τα οποία θα νοικιαστούν, πιλότοι, ελικόπτερα, σκάφη, γιατροί κτλ. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτή η παροχή. Θα πρέπει μετά τα 5 χρόνια να το κάνουμε εμείς. Στη διάρκεια αυτών των 5 ετών πρέπει να εκπαιδευτούμε με όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Με όλα αυτά που υπάρχουν που δεν πρόκειται να τα ανακαλύψουμε. Είναι έτοιμα. Δεν είμαστε 15.000 χρόνια πριν. Και γιατί υποστηρίζει το έργο της πυροσβεστικής, είπαμε, γιατί ο 46-62 του 20 ορίζει την πυροσβεστική υπεύθυνη για τη διάσωση και την διάσωση του οποιαδήποτε ανθρώπου σε οποιασδήποτε συνθήκες. Η πυροσβεστική συνδράμει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι μέχρι κάποιο σημείο, αλλά από το σημείο αυτό και μετά, που δεν μπορεί να πάει, γιατί τελειώνουν οι δρόμοι, πρέπει να συνεχίσει η πυροσβεστική. Αυτό πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Δεν μπορούμε να χασομεράμε. Υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα που τα ορίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Οι προηγούμενοι ομιλητές μιλούσαν για 5 λεπτά, για 15 λεπτά, για μισή ώρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε, όπως είπε ο πρώτος ομιλητής, για περιπτώσεις 6 ημερών, 5 ημερών, 2 ημερών, 8 ώρων. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Δεν είναι για την Ελλάδα, που είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι για τους tour operator που θέλουν να φέρουν τον κόσμο τους εδώ πέρα. Και δεν είναι και για πεντάστερα ξενοδοχεία. Ίσως είναι για σπηλιές, ίσως είναι για ανθρώπους που έχουν προβιές επάνω τους και το νερό τους είναι 20 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ζουν και το κουβαλάνε σε στάμνες. Σίγουρα δεν είναι για την Ελλάδα. Θέλω να νομίζω και να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολιτισμένο κράτος. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, γι' αυτό και δεν έφυγα ποτέ από την Ελλάδα, ενώ θα μπορούσα να έχω πάει στις Άλπες, γιατί είχα την τρέλα και την ικανότητα να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε τέτοιο περιβάλλον. Και αυτό έκανα 30 χρόνια, αλλά προς στιγμήν αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η υπερηφάνεια έχει καμπτεί. Έχει πέσει, έχει λυγίσει. Γιατί έχασα ένα παιδί 22 χρονών μέσα στα χέρια μου να σπαρταράει. Άμα τον είχα βρει πεθαμένο, δεν θα είχα πει τίποτα. Θα νόμιζα ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Αν τον είχαν μεταφέρει γρήγορα, πάλι δεν θα είχα πει τίποτα γιατί θα νόμιζα ότι όλα θα είχαν γίνει κανονικά. Άσχετα με τη μετέπειτα εξέλιξη. Θα ήθελα να δούμε κάτι τέτοιο κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Έχει και το 112 επάνω. Είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης. Να ξέρετε, ό,τι σας συμβεί από εδώ και πέρα,
Υπάρχει γεωεντοπισμός. Θα παίρνετε το 112, όχι 199 που είναι η πυροσβεστική, όχι 166 που είναι το ΕΣΥ. Αυτά καθυστερούν γιατί έχουν να κάνουν με τηλεφωνητές. Γεωεντοπισμός υπάρχει στο 112 και στην αστυνομία και στο 100. Η ομάδα έχει πάνω από 51.000 μέλη, έχει πάνω από 3.300.000 θεατές. Είναι άνθρωποι που είναι στην πυροσβεστική, στο ΕΚΑΒ, στην αεροπορία, στις ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλουν να φαίνονται μέσα. Τους κατανοούμε, τους ευχαριστούμε, μας δίνουν κάθε μέρα πάρα πολύ υλικό. Όλοι θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χαρακτήρα, δεν είναι κάτω από κάποιο κόμμα. Έτυχε σε αυτό το κόμμα και σε αυτή την κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι σε κάποια άλλη. Έτυχε σε μένα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να προχωρήσει ο καθένας από τη θέση του. Και να λειτουργήσει και να δουλέψει σωστά. Χωρίς εκτόσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών και όχι με πατέντες. Να στηριχτεί στα διεθνή πρότυπα. Αυτή είναι μια φωτογραφία με το φιλαράκι μου μια εβδομάδα πριν το ατύχημα. Δεν μπορώ να είμαι μαζί του και να τον παίρνω αγκαλιά και να του δίνω φιλιά. Δεν τα ήθελε και τα φιλιά γιατί ήταν μεγάλος άντρας πλέον. Αλλά τραβάγαμε που και που καμία selfie. Σέλφι δεν πρόκειται να ξανατραβήξω. Φυσική του παρουσία δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αναπνέει οξυγόνο, δεν μπορεί να τρώει, δεν μπορεί να ντύνεται. Αλλά η καρδιά του, το πνεύμα του είναι μέσα μου. Είναι δυνατό και είναι και σε μένα και στους φίλους μου. Και είναι ευχή και κατάρα στους φίλους μου, σε όλους τους φίλους μου, ότι αν εγώ πάθω ένα έμφραγμα, όπως είναι η συχνότερη αιτία, ένα καρκίνο, ένα εγκεφαλικό. Πολύ φυσικό είναι να το πάθω γιατί εκεί είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και μπορεί να μην με προλάβουν. Γιατί είπαμε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην Ελλάδα. Οι φίλοι μου θέλουν να το συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Να είναι βιώσιμο μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια να λέμε τι έγινε. Και όσοι είστε μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια να βρεθούμε, να πίνουμε πύρες και να λέμε τι έχει γίνει για να δούμε. Το έχουμε κάνει καλά. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αυτό είναι που μας έμεινε από αυτό το παλικάρι, μία σελίδα, δύναμη στην καρδιά και στην ψυχή. Η κάθε μέρα που περνάμε και εγώ και η Μαρίνα είναι δύσκολες, δεν θέλουμε να σας φορτίσουμε συναισθηματικά. Και η Κατερινούλα, η κόρη μας, περνάει δύσκολα, είναι 18 χρονών. Δεν έχει να κάνει, ο Ερμής δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, ο Ερμής θα είναι εκεί πάνω ψηλά και θα πετάει και θα σώσει ζωές. Ήδη έχει σώσει ζωές με τις ενέργειες που έχουν γίνει. Οπότε. Δεν θέλουμε δάκρυα, είμαστε δυνατοί, προχωράμε. Θέλουμε έργα. Με τις ευχές δεν σώζονται οι άνθρωποι. Οι ευχές είναι μόνο για να γίνονται, για να λέγονται. Με τα έργα σώζονται οι άνθρωποι. Θέλουμε έργα από εδώ και πέρα. Θέλουμε έργα. Δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Αυτό που απαιτούμε είναι άμεσα η κυβέρνηση να βγάλει και να μας πει πόσα από τα βήματα έχει κάνει, πόσα από τα σκαλοπάτια έχει ανέβει και πόσα θέλει ακόμα να ανέβει και πότε θα δούμε αυτές τις 6 βάσεις που έχουν προκηρυχθεί μέσω του νόμου 49-89 του 22 να υλοποιούνται, δηλαδή σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Ανδραβίδα, Αγχίαλο και Ηράκλειο Κρήτης. Και φυσικά αυτό να ξέρετε ότι είναι το 30% που απαιτεί η Ελλάδα και που θέλει η Ελλάδα. Βλέποντας όμως και κάνοντας. Να γίνει αυτό και από εκεί και πέρα προχωράμε. Να είστε καλά. Δεν ήταν προγραμματισμένο να πω κάτι και ούτε είμαι στους επίσημους ομιλητές. Αλλά ο Θεοφάνης Ερμής ήταν ένα αγόρι με πάρα πολλά όνειρα στη ζωή του. Ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ρίσκαρε ποτέ τίποτα. Δεν ήταν ο τρελός ο νέος ο οποίος έκανε παράτολμα πράγματα και πραγματικά δεν ήθελε να τραυματιστεί ποτέ. Γιατί ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στην αγωνιστική αναρρίχηση και το όνειρό του ήταν η συμμετοχή του στην Ολυμπιάδα του 2024. Δεν ήθελε να πεθάνει. Αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνη την πανέμορφη Κυριακή, στις 30 Ιανουαρίου του 2022, ήταν ένα θαύμα. Ο Ερμής έφυγε από ένα λοφάκι, από τα 2.100 μέτρα, έσκασε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων πάνω σε βράχια, μετά από 600 μέτρα πτώση και έζησε.
έζησε, μην έχοντας το παραμικρό τραύμα στο κεφάλι του, κανένα κάταγμα στον κορμό του και πέθανε σιγά σιγά στα χέρια του μπαμπά του, αιμορραγώντας, όχι από μια αρτηριακή αιμορραγία, γρήγορα, αιμορραγώντας σιγά σιγά, καταδεικνύοντας αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει διάσωση στην Ελλάδα. Για 5 ώρες εκλιπαρούσε για το αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν «μπαμπάκα μου, βοήθεια». Αυτός ο πατέρας ζει με αυτή την εικόνα όλες αυτές τις μέρες. Και αντί να βρίσκεται αλλού, βρίσκεται εδώ μπροστά σας, προσπαθώντας να φτιάξει αυτό το έργο. Βοηθήστε μας, όχι για μας, για όλους εσάς τους υπόλοιπους. Εμείς θα πορευτούμε έτσι, όπως μπορούμε, μέρα με τη μέρα. Για την κόρη μας, αλλά για τα φιλαράκια του, για τους γονείς μου που μένουν στα Τζουμέρκα και είναι μεγάλοι άνθρωποι και μπορεί να πάθουν το παραμικρό και δεν μπορούν να έχουν άλλο τρόπο να διασωθούν αν του συμβεί κάτι. Για τα δικά σας παιδιά που ξέρω ότι οι περισσότεροι ασχολείστε και περπατάτε στο βουνό και έχετε ευχάριστες βόλτες εκεί πάνω, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά. Μακάρι να τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να μην βρισκόμασταν εδώ. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στον Δήμαρχο της πόλης, στην οικογένειά του. Ο πόνος είναι αβάστατος κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος. Εύχομαι σε όλους υγεία και μακάρι κανένας γονιός να μην ξαναζήσει ποτέ από εδώ και πέρα αυτό που έζησα εγώ και ο Γιάννης. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά συγκινητικές οι στιγμές εδώ.